Το περνάμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και προφανώς δεν υπάρχει άλλη λύση, θα τους βοηθήσουμε. Ό,τι παίρνει θα βοηθήσουμε. Όπως ξέρετε και ο Σύλλογος ο δικός μας δεν έχει, οι μόνοι οικονομικές αυτή είναι του έσοδα του Συλλόγου μας, είναι από τις γραφές των βιβλιαρίων του κάθε χρόνο. Ετήσιες συγγνώμη. Δεν έχει άλλες αυτές. Πέραν αυτού από τα 20 ευρώ που είναι κάθε οικογένεια, τα 5 ευρώ πάνε στην ΑΣΠΕ επάνω. Πέραν αυτού πληρώνουμε και το ένσημο που βάλουμε στην εγγραφή μέσα, στο βιβλιαριό τους μέσα. Καταλάβατε. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που αδυνατούν να καταβάλουν το ποσό. Ποια είναι η οικονομική. Μέχρι στιγμής έχουν διορυθεί, είναι μας 2.000 οικογένειες περίπου, μέχρι το περίπου είναι τα 1.000 άτομα έχουν περάσει τώρα αυτή τη στιγμή, έχουν εγγραφεί. Οι άλλοι 1.000 δεν έχουν περάσει, δεν έχουν έρθει να τακτοποιήσουν την συνδρομή τους. Δεν νομίζω για 20 ευρώ το χρόνο να είναι τόσο επιβαρυντικό ο σύλλογός μας. Να επιβαρύνει τη συνδρομή τους. Γιατί και ο σύλλογος από αυτά είναι, δουλεύει, δηλαδή στέκεται όρθιος μέσα στα πόδια το γραφείο μας εδώ πέρα, γιατί έχει λειτουργικά έξοδα πολλά. Κατάλαβατε. Δεν νομίζω να επιβαρύνει για 20 ευρώ το χρόνο. Το 2013 λοιπόν είχαμε σε πραγματικές τιμές, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς τα έσοδά μας, διότι η κάθε μία συνδρομή των 20 ευρώ καλύπτει ουσιαστικά και έξοδα. Έξοδα σημαίνει ότι για κάθε βιβλιάριο που θεωρούμε αγοράζουμε ένα ένσημο από την ΑΣΠΕ με κόστος 2 ευρώ το κάθε ένσημο. Αν υπολογίσουμε λοιπόν ότι κάθε οικογένεια, μία συνήθις οικογένεια πολυτέκνων, έχει 4 παιδιά και οι δύο γονείς είναι 6 άτομα, 6 βιβλιάριο. Θεωρούμε να τα 6 βιβλιάρια κολλώντας επί των βιβλιαρίων 6 ένσημα, αμέσως έχουμε ένα έξοδο των 12 ευρώ. Συν τη συνδρομή μας στην Ανωτάτη Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος στην ετησία 4,5 ευρώ ανά οικογένεια, το κόστος αναβαίνει 16,5 ευρώ. Το καθαρό έσοδο δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Σύλλογο είναι 3,5 ευρώ. Και όπως βλέπετε έχουμε να συντηρήσουμε ένα γραφείο που εν πάση περιπτώσει η καλή διαχείριση προηγουμένων διοικήσεων έφεραν αυτά τα γραφεία, δύο γραφεία, είναι αυτό που βλέπετε και ένα δίπλα η αποθήκη, ακριβώς ίδιος ο χώρος, έφεραν στην ιδιοκτησία του συλλόγου μας. Πέραν όμως αυτού, απασχολούμε μονίμως καθημερινός υπάλληλο, έμιστο υπάλληλο στο γραφείο μας, για να μπορεί να εξυπηρετείται όλα τα μέλη μας. Ο υπάλληλος αυτός απασχολείται καθημερινώς, παίρνει την αλληλογραφία, ελέγχει καταστάσεις, ανοίγει φακέλους, κλείνει φακέλους, φροντίζει για τις εγγραφές, προωθεί τα θέματα του πρωτοκόλλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, φροντίζει για την καθαριότητα και επίσης φροντίζει και για τη σύνταξη των καταστάσεων των δικαιούχων του προγράμματος διανομής τροφίμων. Αυτή, και όλη τη διαδικασία του γραφείου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός υπάλληλος πρέπει να καταβάλει, σε αυτόν τον υπάλληλο πρέπει να καταβάλουμε κάποιο μισθό. Λοιπόν, τα έσοδα του συλλόγου είναι ελάχιστα. Το όφελος απέναντίας ενός μιας οικογένειας, η οποία οικογένεια θεωρεί τα βιβλιαριά της, είναι αμέσως πολλαπλό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δύο γονείς και δύο προστατευόμενα μέλη, που ήταν μία από τις περιπτώσεις που ήρθαν, θα τους θεωρήσουμε 4 βιβλιάρια. 4 βιβλιάρια τα οποία θα τους παρέχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον να μετακινούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς με μειωμένο εισιτήριο, έχουν άλλες εκπτώσεις σε θέατρα, μουσεία και άλλες εκδηλώσεις και άλλες παροχές όπου υπάρχει η ταυτότητα. Πιστεύουμε ότι με μια καλή προσπάθεια και της ιδίας της οικογένειας δεν είναι μεγάλο κόστος το 20 ευρώ για όλη την οικογένεια, τη στιγμή που θα έχει όλη η οικογένεια το όφελος 20 ευρώ συνδρομή. Άλλωστε, όλοι οι σύλλογοι λειτουργούν με μέλη, τα οποία εννοείται ότι πρέπει να είναι οικονομικός ενήμερα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος σύλλογος ο οποίος να δέχεται
σε δραστηριότητες και σε ωφέλη, εν πάση περιπτώσει, ό,τι ωφέλος μπορεί να προκύψει από τη δραστηριότητα ενός συλλόγου, μέλη του, τα οποία δεν καταβάλουν την ετησία συνδρομή. Ακόμα και στις εκλογές, για να ψηφίσει κάποιο μέλος, θα πρέπει να έχει καταβάλει την ετησία του συνδρομή, να είναι οικονομικός ενήμερο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα της εξευρέσεως του ποσού των 20 ευρώ ετησίως για μία οικογένεια δεν είναι τόσο άξιο λόγου. Δεν είναι ένα ποσό το οποίο ζητάμε εμείς καθημερινώς. Ένα ταξίδι να πάει τετραμελής η οικογένεια στην Αθήνα και να γυρίσει θα έχει βγάλει στο διπλάσιο τη διαφορά. Ήδη έχουμε καταθέσει 636 αιτήσεις στο εναρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτές οι αιτήσεις των υποψηφίων δικαιούχων θα επεξεργαστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα προκύψει η τελική κατάσταση των δικαιούχων μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου και μιλάμε για τελική κατάσταση δικαιούχων αναλόγως με το εισόδημα. Βεβαίως δεχθήκαμε αιτήσεις τις 636 βάσει των εισαντουμάτων πράγματι. Πιστεύουμε ότι κάπου σε αυτό το ποσό θα κυμανθεί, σε αυτό το αριθμό θα κυμανθεί ο αριθμός των δικαιούχων πολυτέχνων οικογενειών της Αρκαδίας, του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων. Πλην δεν γνωρίζουμε ακριβώς την επεξεργασία που θα περάσει από το ΚΕΠΙΟ και τι ποσά θα συνυπολογίσουν. Γιατί πέρσι τουλάχιστον πέφταμε λίγο έξω. Ποσά τα οποία δεν είχαμε συνυπολογίσει, έρχονταν το κράτος και τα συνυπολόγιζε ως εισόδημα, όπως φερρυπίν κάποια επιδόματα, και αυτά τα έβαζε μέσα, ή παροχές αγροτικές τις έβαζε μέσα ως εισόδημα και επομένως απέκλειε αυτούς που θεωρούσαμε εμείς δικαιούχους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι γύρω στους 600 θα είναι σίγουρα οι φετινοί δικαιούχοι. Και αυτά τα τρόφιμα θα αρχίσουν να διανέμονται πλέον μετά τον Οκτώβριο. Δηλαδή όσοι μας βλέπουν, μας ακούνε, να ξέρουν ότι από Οκτώβριο και έπειτα να μας ενοχλήσουν τηλεφωνικώς ή να παρακολουθήσουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, να θα πληροφορηθούν την άνοιξη της διανομής. Όσον αφορά τα ρούχα, κάποιοι που θέλουν να τα φέρουν, πού μπορούν να απευθυνθούν, να πείτε λίγο πού είναι το γραφείο σας. Το γραφείο μας βρίσκεται στην Τρίπολη, στην οδό Βάρδογλη, αριθμός 7. Είναι η οδός Βάρδογλη στην πλατεία Κολοκοτρώνη πίσω. Το τηλέφωνο μας είναι 22 51 34, και επίσης ακόμα και αν μας ακούει και κάποιος ο οποίος είναι παραγωγός, γιατί όχι να μην συμμετάσχει και αυτός σε μια παροχή προϊόντων του, και θα ειδοποιήσουμε οικογένειες οι οποίες γνωρίζουμε ότι έχουν πρόβλημα βιοποριστικό να έρθουν να παραλάβουν τρόφιμα.